Να καλημερίσουμε τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Κύριε Γενικά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Σωμόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε Αγκαντώνα. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα και στους τηλεθεατές. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Δεν βγαίνει συχνά ο κύριος Κουτσούμπας. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή, κύριε Γενικέ, να σας έχουμε. Να ξεκινήσουμε, κύριε Γενικέ, με... Δική μου χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσουμε, κύριε Γενικέ, με το θέμα των ημερών, θα έλεγα των μηνών, την πανδημία, όλα αυτά που βιώνουμε στη χώρα μας αλλά και, και στον υπόλοιπο κόσμο. Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, εφόσον οι βασικές αιτίες υπερμετάδοσης είναι ενεργές, όπως είναι οι μεγάλοι χώροι δουλειάς, όπως είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως είναι διάφορες δομές όπου συνοστίζονται άνθρωποι, όπως οι δομές των προσφύγων, τα στρατόπεδα, οίκοι ευγυρίας κλπ. Και δεν παίρνονται αντίστοιχα και τα απαραίτητα μέτρα, δηλαδή δεν γίνονται επαρκείς έλεγχοι, δεν γίνονται συστηματικά τεστ, δεν παίρνονται μέτρα έτσι ώστε να ελεγχθεί η εργοδοσία που δεν ουσιαστικά λειτουργεί ασίδωτα σε μεγάλους χώρους δουλειάς. Και όταν οι άνθρωποι βρίσκονται περίπου 12 ώρες την ημέρα είτε στους χώρους δουλειάς τους, είτε να μεταφερθούν από το σπίτι τους στη δουλειά τους και από εκεί ξανά στο σπίτι τους, όλα αυτά τα προβλήματα θα είναι ανοιχτά, θα μιλάμε για lockdown, μαζί με το γεγονός βέβαια ότι δεν αξιοποιήθηκε η ευθύνη που έδειξε ο ελληνικός λαός όλη την προηγούμενη περίοδο, ώστε να πάρθουν δραστικά μέτρα για πολλές μαζικές προσλήψεις υγειονομικών, για δημιουργία δομών, για δημιουργία ΜΕΘ, πολύ περισσότερων από ό,τι υπάρχουν σήμερα, για δημιουργία κλινών, για επίταξη του ιδιωτικού τομέα και όλα όσα έχει θέσει όλη αυτή την περίοδο και από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ και μέσα στη Βουλή και προς την κυβέρνηση, αλλά και ως ζητήματα πάλης, γι' αυτό βρισκόμαστε και στους δρόμους του αγώνα, έτσι ώστε να τα διεκδικούμε. Γραμματέα. Γιατί μπορεί, κυρία Αγκαντώνα, μπορεί να φοράμε μάσκα, μπορεί να παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, αλλά δεν σταματάμε να διεκδικούμε, δεν σταματάμε να έχουμε καθαρή, ντόμπρα φωνή και να προειδοποιούμε για ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν ήδη επιληθεί. Ναι. Να σταθούμε λίγο σε αυτά, γιατί η πανδημία, γραμματέα, ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι έχει επιφέρει δραστικές αλλαγές σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στα της εργασίας, στο πεδίο της εργασίας, ευελιξία στο ωράριο, τηλεργασία. Πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη, το ένα ερώτημα είναι αυτό, και πώς βλέπετε και τα δημόσια οικονομικά να εξελίσσονται? Δυστυχώς, χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα η πανδημία, ένα υπαρκτό γεγονός, πολύ δύσκολο, πολύ επικίνδυνο για την υγεία, για τις ζωές των συνανθρώπων μας. Χρησιμοποιείται όμως ως πρόσχημα, ως αφορμή για να περάσουν μέτρα σε μεγάλη κλίμακα, και μάλιστα αυτά τα μέτρα νομοθετούνται μέσα σε πανδημία, μέσα στις συνθήκες καραντίνας, τα οποία όπως είναι οι εργασιακές σχέσεις, η ευελιξία, υπήρχαν και πριν, υπήρχαν στα συρτάρια και όλα αυτά τώρα έχουν επιταχυνθεί. Είναι απαράδεκτο το γεγονός η κυβέρνηση να περνάει μια σωρία αντιδραστικών, αντιλαϊκών, αντεργατικών μέτρων κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού, κατά τη διάρκεια των απαγορεύσεων μετακίνησης, όταν δεν μπορούν τα σωματεία, οι συλλογικές οργανώσεις των εργαζομένων να συζητήσουν, να διεκδικήσουν και να πούν ελεύθερα την άποψή τους. Άρα λοιπόν, εδώ προκύπτει ένα τεράστιο ζήτημα, όχι απλά όπως το θέτουν ορισμένοι δημοκρατίας, ακόμα και αυτής της αστικής δημοκρατίας, τίθεται ένα ζήτημα ουσιαστικό. Δεν μπορεί ο κόσμος να νιώθει ανασφάλεια, να ασθενεί, να νοσεί από COVID ή από άλλες ασθένειες, οι οποίες επίσης δεν γιατρεύονται, δεν θεραπεύονται και δεν προλαμβάνονται λόγω αυτής της κατάστασης, και εσύ να τον καθίζεις κάτω, να του αφαιρείς εισόδημα, να του αφαιρείς κοινωνικά δικαιώματα, να του αλλάζεις άρδινες εργασιακές σχέσεις, ουσιαστικά να μεγαλώνεις την καταπίεση και την εκμετάλλευση του εργατικού μόχθου. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα πρέπει να σκεφτούμε όλοι συλλογικά ως κοινωνία, πρώτα απ' όλα το ενεργό λαϊκό κίνημα, οι πρωτοπόροι άνθρωποι
και να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Πάντως, κύριε Γενικέ, έχουμε κάποια μέτρα ήδη, έχουν ανακοινωθεί κάποια μέτρα. Εμείς κάποια τα έχουμε χαρακτηρίσει σε θετική κατεύθυνση, κάποια λέμε ότι θα έπρεπε να ήταν ακόμα καλύτερα. Να πάμε λίγο για τους ανέργους. Είναι μια κατηγορία... Θα ήθελα μόνο, πριν πάμε, θα μιλήσω και γι' αυτό, να πω το εξής ζήτημα που με ρώτησε η κυρία Γκαντώνα. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Χρησιμοποιείται ως επιχείρημα, κυρίως από την κυβέρνηση, αλλά και από ορισμένα άλλα κόμματα, ότι δεν έχει οικονομικά η χώρα. Ότι δεν μπορούμε να πάρουμε μέτρα ανακούφισης των εργαζομένων, γιατί το ταμείο είναι μείον. Όμως, κοιτάξτε να δείτε. Η κυβέρνηση σήμερα διατηρεί την αλλαγή φόρου στη μεγάλη ακίνητη περιουσία, παρακαλώ, των ναυτιλιακών εταιριών και των offshore εταιριών που θα μας έφερναν 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Την ίδια στιγμή βέβαια κόβει από την υγεία 573 εκατομμύρια, μειώνει άλλες κοινωνικές δαπάνες, αυξάνει βέβαια τους αντιλαϊκούς έμεσους φόρους που κυρίως πλήττουν τον εργαζόμενο λαό, τα λαϊκά στρώματα, διατηρεί τον έμφυα. Και φυσικά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο δίνει ζεστό χρήμα σε μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Και την ίδια ώρα βέβαια παίρνει τα ραφάλα από τους Γάλλους, πληρώνοντας ξανά δισεκατομμύρια για όλους αυτούς τους εξοπλισμούς που αφορούν νατοϊκούς σχεδιασμούς και όχι. Έχετε την βάλει πολλά θέματα, γραμματέα. Γενικέ. Και βέβαια οι Γάλλοι τσατίζονται και από την άλλη μεριά, γιατί δεν πήραμε και τις φρεγάτες. Και κρατάνε αυτή τη στάση που κράτησαν προχθές. Θα πάμε και στο θέμα της Συνόδου Κορυφής. Λίγο να μείνουμε όμως στα θέματα της οικονομίας και στην πραγματική οικονομία, όπως εμείς κάνουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε. Σύμφωνοι, γι' αυτό απαντούσα και εγώ για τα οικονομικά που μπορούν να βρεθούν. Γιατί μας λένε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα. Σας είπα κάποιες δυνατότητες. Θα ήθελα να σταθώ. Θα λίγο σε μια πολύ μεγάλη κατηγορία πολιτών που είναι οι άνεργοι και γνωρίζουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα πολλές φορές κάνει και προτάσεις για αυτές τις κατηγορίες των πολιτών. Να δούμε λοιπόν με το θέμα των ανέργων. Εσείς έχετε κάνει κάποιες προτάσεις, κύριε Γενικέ, όμως φαίνεται το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών ακόμα δεν τις έχει αποδεχτεί. Αν θέλετε να μας τις πείτε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Οι τροπολογίες απορρίφθηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία. Πρώτο απαράδεκτο γεγονός. Γιατί αυτή τη στιγμή το μόνο που θα μπορούσε στοιχειωδώς να ανακουφίσει τον κόσμο ήταν οι τροπολογίες του ΚΚΕ. Τις έχω και μπροστά μου, τις έχουμε καταθέσει στη Βουλή. Η χορήγηση, για παράδειγμα, εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 600 ευρώ σε όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους των ΑΕΔ και στους αυτοαπασχολούμενους μικροεπαγγελματίες που δικαιούνται το βοήθημα ανεργίας. Ήταν συγκεκριμένη τροπολογία, θα ανακούφιζε έστω προσωρινά ορισμένες κατηγορίες συνανθρώπων μας που αφορούν τους ανέργους, δηλαδή που πλήττονται σφοδρά από την οικονομική κρίση και από την πανδημία. Αυτό απορρίφθηκε. Προτείναμε και καταθέσαμε τροπολογία για την καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης ή έχουν ενταχθεί σε αυτό το περιβόητο πρόγραμμα συνεργασία. Που αρχικά είχε πει το Υπουργείο ότι θα το κάνει αυτό, κύριε Γενικέ. Εδώ στην εκπομπή μας το είχαν πει, ότι θα το κάνουν, δηλαδή θα δώσουν ολόκληρο το δώρο. Φαίνεται ότι αυτό πάει πίσω. Ούτε η επαναφορά επίσης του 13ου και 14ου μισθού και τη σύνταξη σε εργαζόμενους ή συνταξιούχους πέρασε. Το απέρριψε η κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτά ούτε μεγάλα κόστη είναι, ούτε τέλος πάντων θα έλυναν διαπαντός το πρόβλημα, όμως αυτή τη στιγμή την κρίσιμη θα βοηθούσαν κάποιους ανθρώπους να μπορέσουν να περάσουν έστω τους επόμενους μήνες, έστω τις γιορτές, βρε αδερφέ. Και από αυτή τη σκοπιά κάναμε αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, την ίδια ώρα που οι υπουργοί της ή βουλευτές της τέλος πάντων του κυβερνητικού κόμματος μιλάνε ότι στενοχωριούνται που δεν θα πάνε στο σπίτι τους για διακοπές στο Μπάντεν-Μπάντεν. Λοιπόν. Μα ο άνεργος εκεί θα πάει. Τώρα, κύριε Γενικέ, επειδή έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα του εμβολιασμού και οι εξελίξεις ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ γρήγορες σε αυτό το κομμάτι, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε όλη αυτή τη διαδικασία που επίκειται να ξεκινήσει και στη χώρα μας και βέβαια να μας πείτε και αν θα κάνετε το εμβόλιο. Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει. Θα κάνουμε το εμβόλιο. Αλλά και η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει, για παράδειγμα, σε ορισμένα ζητήματα. Για ποιους λόγους, για παράδειγμα, δεν ενδιαφέρθηκε ώστε ο ελληνικός λαός να έχει πρόσβαση
σε περισσότερα εμβόλια που έχουν γίνει, αν θέλετε, και με τις πιο κλασικές μεθόδους, όπως λέει η ίδια η επιστημονική κοινότητα, όπως είναι αυτά που δουλεύτηκαν πάνω σε ανθρώπινο αδενοϊό, και συμπερασματικά είναι πιο προβλέψιμα εδώ που τα λέμε, στο ότι δεν έχουν μακροχρόνιες αρνητικές πιθανές συνέπειες και είναι και πιο φθηνά σε σχέση με άλλα εμβόλια για τα οποία έχει κλείσει συμφωνία η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μας λένε καθαρά τι έχουν προβλέψει οι συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με εταιρείες και τις έχει ζητήσει να δοθούν στη δημοσιότητα και σε εμάς η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο. Και αν είναι, δεν μας έχει απαντήσει επίσης αν είναι σε γνώση της ελληνικής κυβέρνησης το περιεχόμενο αυτών των συμβάσεων. Και αν είναι σε γνώση της, γιατί δεν έχει ενημερώσει μέχρι τώρα τα κόμματα και τους αρμόδιους φορείς. Άρα λοιπόν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Εμείς παρακολουθούμε τη συζήτηση που γίνεται και στην επιστημονική κοινότητα. Ναι. Δεν είναι ο ρόλος μας ως ΚΚΕ ή και οποιοδήποτε πολιτικού κόμματος να μιλήσει για ζητήματα της επιστήμης, της ιατρικής και να πάει σε βάθος. Εμείς ακούμε και βεβαίως εφόσον η επιστημονική κοινότητα πει ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή, εγώ πρώτος από όλους έχω πει ότι θα κάνω το εμβόλιο, ότι πρέπει να εμβολιαστεί ο πληθυσμός και αυτό θα πρέπει να είναι το ζητούμενο. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί τα πολιτικά κόμματα να γίνονται dealer της Pfizer ή δεν ξέρω οποιοδήποτε άλλης πολυεθνικής εταιρείας φαρμάκων. Ο ρόλος μας είναι να απαιτούμε να έρθουν τα εμβόλια. Ο ρόλος μας είναι να απαιτούμε να έρθουν τα φάρμακα, γιατί και αυτό είναι σοβαρό ζήτημα, και ας λένε διάφοροι δικαιολογώντας ή θεωρώντας ότι πρέπει να αναδείξουν τώρα και να βοηθήσουν σε αυτή την καμπάνια για την προβολή του εμβολίου. Είναι απαραίτητα και τα φάρμακα, γιατί μέχρι να λειτουργήσει και να υπάρχει ανοσία στον πληθυσμό και να γίνουν τα εμβόλια επαρκώς σε ένα μεγάλο ποσοστό και να δούμε τέλος πάντων και τα πραγματικά αποτελεσμάτά τους όταν θα έχουν μπει μέσα στη ζωή, μέσα στην κοινωνία, ποια θα είναι, θα υπάρχουν άνθρωποι που θα νοσούν. Και άρα αυτοί οι άνθρωποι που θα νοσούν δεν πρέπει να οδηγούνται στη ΣΜΕΘ, στη διασωλήνωση και τελικά στο θάνατο κάποιοι από αυτούς, αλλά θα πρέπει να προστατεύονται από την πρώτη στιγμή που κρίνονται, όχι που αποδεικνύεται ότι είναι θετική στον κορονοϊό. Άρα αυτά τα φάρμακα, όπως για παράδειγμα για τα μονοκλινικά αντισώματα, για να το πούμε και με την επιστημονική τους ορολογία, θα πρέπει να έρθουν και να είναι και δωρεάν και προσιτά στο λαό, δηλαδή και ασφαλή. Και βεβαίως από αυτή τη σκοπιά παρακολουθούμε την όλη συζήτηση και βάζουμε τη δική μας άποψη, την πολιτική άποψη για το τι πρέπει να γίνει και γρήγορα και όσο δυνατόν καλύτερα και όσο δυνατόν ασφαλέστερα και βεβαίως χωρίς να βάζει πάλι στην τσέπη του να πληρώνει χρήματα ο εργαζόμενος κόσμος. Πάμε όμως και στο άλλο πολύ μεγάλο μέτωπο που έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά, κύριε Γενικέ. Είχαμε τη Σύνοδο Κορυφής, είχαμε κάποια αποτελέσματα, έχουμε εκλογή Biden. Εκεί τι γίνεται ακριβώς, πώς βλέπετε την εξέλιξη? Κοιτάξτε να δείτε, πολύ αναδείχθηκε αυτό το ζήτημα. Εμείς κρατάμε μικρό καλάθι, όχι γιατί το συνηθίζουμε, αλλά γιατί η πρακτική και της εξωτερικής πολιτικής και σε μια σειρά άλλα ζητήματα διεθνών σχέσεων και διμερών σχέσεων ό,τι αφορά την Ελλάδα και τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν επειδή αλλάζουν οι πρόεδροι. Το έχουμε δει δεκαετίες τώρα, έχουμε πείρα, υπάρχει το παρελθόν για το τι έκαναν δημοκρατικοί, για το τι έκαναν ρεπουμπλικάνοι. Άρα ας μη συζητάμε τέτοια ζητήματα. Μπορεί κάποια ζητήματα στα θέματα των δικαιωμάτων, του δικαιωματισμού κλπ. Ίσως να είναι πιο εντός εισαγωγικών φιλελεύθερη ή δημοκρατική στα πλαίσια των Ηνωμένων Πολιτειών στο εσωτερικό τους, όμως αυτό δεν αλλάζει την εξωτερική τους πολιτική. Είναι δρομολογημένοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν συμφέροντα στην περιοχή, συγκρούονται με άλλα ανταγωνιστικά συμφέροντα ισχυρών μεγάλων ιμπεριαλιστικών κρατών, όπως είναι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα Γερμανία και Γαλλία εδώ στην περιοχή, όπως είναι η Ρωσία κυρίως, όπως είναι η Κίνα
επίσης σαν μεγάλοι ανταγωνιστές και αντίπαλοι για τους δρόμους μεταφοράς της ενέργειας, για τους δρόμους μεταφοράς των εμπορευμάτων κλπ. Και εμείς είμαστε σε αυτό το γεωστρατηγικό σταυροδρόμι. Η Ελλάδα, το Αιγαίο, η Ανατολική Μεσόγειος, η Κύπρος, όλη η περιοχή. Έχουν επιλέξει οι Ηνωμένες Πολιτείες ως σύμμαχο στρατηγικό την Τουρκία. Δεν θέλουν, πάση θυσία θέλουν μάλλον, να την κρατήσουν στο Ευρωατλαντικό στρατόπεδο και γι' αυτό τα δίνουν όλα. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Γραμματέα, από αυτά που μας λέτε, καταλαβαίνουμε τα συμφέροντά τους. Ότι πρέπει να κρατάμε πολύ μικρό καλάθι. Ούτε το συμφέρον του δικαίου της θάλασσας, ούτε το συμφέρον της Ελλάδας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κουτσούμπα που ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γενικέ, για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Ελπίζουμε σε κάποια άλλη στιγμή να σας ξαναδούμε. Σε εγγύς μέλλον, να έχουμε τη χαρά να σας ξαναδούμε.